Μόνο μετά τη λήξη τη κάρτα που έχει στα χέρια του, είτε αυτή είναι μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια, θα έχει δικαίωμα να πάρει την αποζημίωση που δικαιούται κάθε κάτοχο κάρτα απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΤ λόγω τη επίσχεση εργασία από του εργαζόμενου τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα για του κατόχου μηνιαία κάρτα, αντιστοιχεί αποζημίωση 9 ευρώ, για τριμηνιαία 8,40 ευρώ, εξαμηνιαία αποζημίωση 7,5 ευρώ και ετήσια 6,70 ευρώ. Για όσου δικαιούνται μισό εισιτήριο, οι τιμέ αυτέ θα διαμορφωθούν στο μισό. Εάν με την αγόρασε χωρί την έκπτωση του ενό ευρώ την ημέρα που είναι για τις 9 μέρες μπορεί να πάει με την κάρτα του μηνό Μαΐου να την παραδώσει την κάρτα και να πάρει το αντίστοιχο ποσό, εφόσον την πλήρωσε στα 30 ευρώ. 9 ευρώ δηλαδή. 9 ευρώ. Ή 4,5 ευρώ αν είναι μισή αξία. Το ίδιο ισχύει και, και για όλε τι κάρτε τη κατηγορία των καρτών που είπαμε έτσι. Όσον αφορά για τι τριμηνιέ, όταν περάσει και ο μήνα, αν θέλει να βγάλει κάρτα καινούργια θα πάει όταν έρθει τότε πριν από το τέλος του Ιουνίου και παραδώσει την κάρτα του την Τρίμηνη. Τότε θα του γίνει η έκπτωση 8 και 40 στην Τριμηνία. 8 και 40. ή το 4 και 20 που είναι το μισό. Ο πρόεδρο του ΑΣΤ, Χρήστο Στεφανίδη, διευκρινίζει ότι η αποζημίωση χορηγείται μόνο κατά την προμήθεια τη επόμενη κάρτα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα σημειωθούν κρούσματα που εμφανίστηκαν στο παρελθόν, όπου επιτίδη πήραν την αποζημίωση από περισσότερα από ένα εκδοτήρια. Βεβαίω, ο κύριο Στεφανίδη το αποδίδει σε λάθο και όχι σε σκοπιμότητα. Για να πάρει αυτό το αντίτιμο, πρέπει να έχει την κάρτα, να παραδώσει την κάρτα στα χέρια του εξαργυρώνοντο υπαλλήλου του οργανισμού. Γιατί το τονίζω αυτό. Γιατί και στι αιτήσει, και στι εξαμηνίε και στι τριμηνίε είχε συμβεί να πάνε κάνοντα λάθο, πήγαν και σε άλλο εκδοτήριο, πήγαν και σε άλλο εκδοτήριο, αφού δεν είχαν παραδώσει, είχαμε εφαρμόσει κατά το παρελθόν αυτό. Ε, πέρσι όμω, από πέρσι, ισχύει αυτό το σύστημα. Αν κάποιο έχει μία τριμηνιαία κάρτα, η οποία ε, συμπεριλαμβάνει και τον Ιούνιο και για τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, α πούμε, δεν θέλει να βγάλει κάρτα. Θέλει να Θα έχει... την κάρτα και θα πάρει το, την ε, αντίστοιχη αποζημίωση το σε, σε, χρήματα. Σε χρήματα, έτσι. σε χρήματα. Εγώ το αποδίδω σε λάθη. Mm -hmm. Αυτό. Και όχι, ας πούμε, ότι έγιναν σκέμε. σε λάθη, σε λάθη. Για τον Ιουνίο, ναι. ναι. Και σας έγινε η αφαίρεση των 9 ευρώ. Των 9, τον 4,5 ευρώ. Των ναι. 4,5 ευρώ, ναι, γιατί είσαι φοιτητή. Ναι. ναι. Ε, κανένα πρόβλημα, όλα καλά. Έτσι. Όλα αυτό καλά. Ναι. λόγω επίσκεψη εργασία. Ε, ναι, έτσι με είπαν. Ναι. Και αυτό έπρεπε να γίνει προφανώς, έτσι. Ε, προφανώς, ναι, γιατί ήμασταν μια εβδομάδα Πάντως από την ερχόμενη Πέμπτη θα μπορούν να λάβουν την αποζημίωση σε χρήματα όσοι ήδη πήραν την κάρτα Ιουνίου, ενώ για εκείνους που θα εκδώσουν τη νέα κάρτα θα τους αφαιρεθεί το ποσό με απαραίτητη προπόθεση για όλους να παραδώσουν την αντίστοιχη κάρτα μηνός Μαΐου.